περί εξυλασμού μη άφοβος γένου γίνου, προσθήνε αμαρτίαν εφ' αμαρτίες. Δηλαδή, για φανεξυλασμό και τη συγχώρηση των αμαρτιών σου, μη χαρεύεις και γίνεσαι άφοβος και ξένιαστος, ώστε να φάνεις να προσθέτεις συνεχώς και καινούργιες αμαρτίες. Είναι αυτός που αμελεί, αγαπητοί μου, για τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Δηλαδή αυτός, θα λέγαμε, που αναβάλει το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αυτός που λέει ότι μπορεί να μετανοεί, αλλά δεν επισημοποιεί την μετανοιά του. Κρατάει τις αμαρτίες του. Δεν πηγαίνει δια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Μην ξεχνάμε ότι ο θάνατος έρχεται σε άγνωστη στιγμή, ως κλέπτης ενοικτή, όπως λέγει ο Κύριος. Ποτέ λοιπόν δεν πρέπει να πούμε ότι δεν βαριέσαι, αργότερα. Μάλιστα, όταν κάποτε σπέβδομαι, γιατί οι συγγενείς μας παρακαλούν να κοινωνήσουμε κάποιον άνθρωπο που πνέει τα λύσθια, δηλαδή είναι στο τέλος του πια, άστα ότι πολλές φορές δεν έχει αίσθηση, είναι ένα πτώμα, αλλά κι αν έχει αίσθηση, φτάνουμε και ο άνθρωπος έχει πεθάνει και λέμε, κοίταξε, να 10 λεπτά δεν προλάβαμε, τι άραγε, γιατί άραγε. Τις βουλές του Θεού, αγαπητοί μου, δεν τις ξέρουμε, αλλά εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ένα σημείο. Ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του είπε, άμα θα γεράσω θα μετανοήσω. Συνεπώς έδειξε μια υστεροβουλία. Το είπε, λοιπόν, αφού το είπες, δεν θα σε αφήσω να κοινωνήσεις, ούτε άμα θα γεράσεις. Αυτό είναι το φοβερό. Ενώ αντιθέτως, άνθρωποι που στάθηκαν αμαρτωλοί στη ζωή τους, τους δόθηκε κάποιος χρόνος, μπορεί κάποτε να ήταν ένας χρόνος, ένας μήνας, μια εβδομάδα, μία μέρα, και να μετενόησαν και να έκαναν μία ωραία εξομολόγηση. Έτσι υποπνευματικός, αγαπητοί μου, παρά των οχετών των αμαρτιών που μπορεί να εξέβρασαν, να τον αγκαλιάσει τον άνθρωπο αυτόν από αγάπη, γιατί σώνεται ο άνθρωπος αυτός. Αυτός ο άνθρωπος πιθανότατα, παρά τις αμαρτίες του, να μην είπε, εγώ άμα θα γεράσω θα μετανοήσω. Απλώς έμεινε στην αδιαφορία στη ζωή του. Βλέπετε ότι αυτή η κατάσταση, ότι άμα θα γεράσω θα μετανοήσω, κάποτε ο Θεός την κόβει αυτή την ώρα για να μετανοήσεις, για να σε τιμωρήσει. Είναι φοβερό. Ποτέ μην πούμε εκείνο που είπε κάποτε ένας βασιλιάς βιωτός, εσ αύριον τα σπουδαία. Πάει κάποιος δούλος κάποιου φίλου του Αθηναίου λαχανιασμένος στην Θήβα και του λέει, βασιλιά, διασκέδαζε ο βασιλιάς, σου φέρε ένα γράμμα από το φίλο σου από την Αθήνα και μου είπε να το διαβάσεις τώρα. Ήταν η Λιτάρια. Έκαλα, του λέει, δεν πειράζει, άλλη ώρα, τώρα δεν μπορώ. Μου είπε ο φίλος σου να το διαβάσεις τώρα, γιατί γράφει πολύ σπουδαία πράγματα για σένα. Εκείνος δεν έδωσε καμία σημασία, επήρε το γράμμα, το ρίξε μέσα στον κόρφο του, λέγοντας, «Εσ αύριον τα σπουδαία». Έμεινε παροιμιώδης φράσης. «Ας αφήσουμε για αύριο τα σπουδαία που λες». Τώρα ο βασιλιάς διασκεδάζει. Λίγο μετά από τον δούλον εκείνον κατέφτασαν δολοφόνοι, συνωμότε εναντίον του βασιλέως των Θηβών και εκείνο το βράδυ τον δολοφόνησαν. Αν άνοιγε την επιστολή θα διάβαζε ότι κινδυνεύει η ζωή του, αλλά είπε, «Εσ αύριον τα σπουδαία». Έτσι οι αμαρτίες προστίθενται η μια πάνω στην άλλη με την παρόδο του χρόνου, τις λησμονούμε. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να τις εξομολογηθούμε, γιατί τις ξεχάσαμε. Φάνει κάποιος, ξέρω εγώ, 70-80 χρονών και σου λέει, πού να θυμηθώ τώρα τι έχω κάνει στη ζωή μου.
και έχει μία ψευδέστηση ότι δεν έκανε τίποτε. Είναι τραγική η θέση του ανθρώπου αυτού και φοβερά δύσκολη του πνευματικού όταν ακούει αυτήν την φράση «Δεν έκανα τίποτε». Τι να του εξηγήσεις, τι να του πεις? Να του πεις κηρύγματα όσα έπρεπε να έχει ακούσει σε όλη του τη ζωή, να του τα πεις τώρα? Αν αποπειραθεί να του τα πεις, δεν θα σε ακούσει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει, δεν δίνει σημασία. Και όταν του πεις μήπως και εκείνο το αμάρτημα έκανε, μπα, μήπως, λέει, τι ψέματα θα σου πω, είπες ψέματα? Όχι, δεν είπα ψέματα, ποτέ, ποτέ, καμία φορά, καμία φορά. Μα είναι δυνατόν, τι ψέματα θα σου πω? Μία μετάνοια με παζάρια, μία μετάνοια με τσιγκέλι. Αγαπητοί μου, δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Μετάνοια να πει να έχω συνείδηση του εαυτού μου, να ξέρω ποιος είμαι, να ξέρω τι έχω κάνει, να πάω με συντριβή και να πω «Θεέ μου, συγχώρεσέ με, έκανα αυτό και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο». Γιατί όλα αυτά? Γιατί τα αφήσαμε στο τέλος της ζωής μας. Όταν πια και η μνήμη δεν βοηθάει, αλλά και ο εγκέφαλος, ξέρετε, όταν περάσει η ηλικία και αυτός δημιουργεί προβλήματα, και τότε πάλι κανείς δεν μπορεί να εξομολογηθεί. Ξέρετε ότι είναι, δεν ξέρω παλιότερα, αλλά μου φαίνεται της μόδας, είναι τα εγκεφαλικά. Άμα πάθουμε ένα εγκεφαλικό, και αν μάλιστα είναι και λιγάκι παραπανίσιο από το εγκεφαλικό, δεν ξέρω πια αν θα μπορούμε να μιλήσουμε ή να θυμηθούμε ή να εξομολογηθούμε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ποτέ μιλάμε αργότερα, αύριο κλπ. Είναι εκείνο που λέγει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος, «Άχρης ου το σήμερον καλείται». Όσο λέμε σήμερα, πρέπει να φραντίζομαι για τις αμαρτίες μας και, όπως λέει στη συνέχεια, ή να μην σκληρυνθεί εξ ημών της απάτη της αμαρτίας. Για να μην φτάσει να σκληρυνθεί κάποιος από μας από την απάτη της αμαρτίας. Πάντως, στην περίπτωση της αναβολής έχουμε πολλούς παράγοντες που την προκαλούν. Αλλά μου φαίνεται ότι ο κυριότερος παράγων και ο περισσότερον κρυμμένος από όλους τους άλλους παράγοντες είναι ότι αγαπάμε την αμαρτία μας, τις αμαρτίες μας, και δεν επιθυμούμε να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες μας. Έχει στη διατύπωσή του και στην ψυχολογία του κάτι το αμίμητον ο Ιερός Αυγουστίνος. Στις οξομολογίες του το λέει αυτό, λέγει: «Παρακαλούσα τον Θεό να με συγχωρέσει και να με απαλλάξει από τα πάθη μου και τις αμαρτίες μου. Στο βάθος όμως ευχόμουν να έλθει αργότερα αυτή η απαλλαγή μου από τα πάθη, γιατί ακόμη αγαπούσα τα πάθη μου». Δηλαδή λέμε, ναι, θέλω να απαλλαγώ, ναι, θέλω να σωθώ, αλλά στο βάθος αγαπάμε την αμαρτία. Να είστε σίγουροι, αγαπητοί μου, πιο σίγουροι από σίγουροι, πιο σίγουροι από σίγουροι, σας το εγγυώμαι, εάν φτάσουμε να μισήσουμε τα πάθη μας, μέσα σε 24 ώρες γινόμαστε Άγιοι. Το λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Αν θέλεις, λέγει, μέσα σε 24 ώρες γίνεσαι Άγιος. Αλλά δεν θέλουμε. Μα πώς δεν θέλουμε? Βάζουμε ένα προσωπείο και λέμε από τη μια θέλω. Στον εαυτό μου βάζω το προσωπείο και είναι μια μηχανή το εγώ μου. Και λέγω θέλω να απαλλαγώ, και κάτι από μέσα μου μου λέει όχι ακόμα. Γι' αυτό η θεραπεία αναφέρεται θαυμάσια σε εκείνον των ψαλμικών στίχων του 138 ψαλμού που λέγει, προσέξτε, «Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς». Τους μισούς ελέγχει ο ψαλμοδός με τέλειον μίσος. Ποιοι είναι αυτοί τους οποίους θα μισήσω με τέλειον μίσος? Είναι τα πάθη, είναι αμαρτίες. Ποιο το τέλειον μίσος? Να μην χαριστώ. Τέλειον μίσος θα πει 100% θα μισήσω. Αλλά επειδή δεν έχουμε αυτό το τέλειον μίσος κατά των παθών μας, κατά των αμαρτιών μας, γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε τελικά να απαλλαγούμε.
Πάντως ο άνθρωπος που αληθινά αγαπάει τον εαυτόν του και φροντίζει πραγματικά να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του, αυτός και μάλιστα από το βαρύ εκείνο, το φοβερό φορτίο που λέγεται αμαρτία, αυτός είναι εκείνος ο οποίος τελικά και απαλλάσσει.